τον Λουκιανό Κελαϊδόνη, που δυστυχώς έφυγε τα ξημερώματα, δυστυχώς, σε ηλικία 74 ετών. Τη θλιβερή αυτή είδηση την έκανε γνωστή στο διαδίκτυο η σύζυγός του, Άννα Βαγενά, ευχαριστώντας τόσο τους γιατρούς που όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήταν δίπλα του, όσο και τον κόσμο που τον αγάπησε από την πρώτη στιγμή, εκείνον τόσο, όσο και τα τραγούδια του. Πρέπει να σας πω ότι ο Λουκιανός Κελαϊδόνης νοσηλευόταν από τις 5 Ιανουαρίου σε νοσοκομείο, σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων. Κυρίως αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα. Το τελευταίο καιρό, αν και αγωνιστής, όπως ξέρεις και εσύ, Ζήνα, της ζωής και της σκηνής, δεν άντεξε και τα ξημερώματα έφυγε από τη ζωή. Πούμε... Αφήνοντας όμως ένα πολύ μεγάλο καλλιτεχνικό έργο σε εμάς. Να πούμε ότι ο Λουκιανός είχε τα τελευταία 2 χρόνια, είχε πάρα πολλά προβλήματα, μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Και νομίζω ότι το κενό του συγκεκριμένου καλλιτέχνη για αυτήν την αγορά την ελληνική είναι μεγάλο, είναι δυσαναπλήρωτο, και... δεν νομίζω να βγει άλλος καλλιτέχνης. Και να πούμε λίγο για Αντιστεφάνων τι θέλει η οικογένεια. Θέλει Αντιστεφάνων να βοηθήσουν μια οικογένεια που έχει ανάγκη. Και πρέπει να τονίσουμε, ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Υπάρχει και ένας αριθμός λογαριασμού που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, μπορούν να τον βρουν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αν κάποιος θέλει για την ψυχή του Λουκιανού Κελαϊδόνη να βοηθήσει, μπορεί να το κάνει σε οποιαδήποτε οικογένεια βρίσκεται κοντά σε εκείνο, που ξέρουν ότι έχει ανάγκη, προτιμούν να δώσουν κάτι για άλλες οικογένειες. Άλλωστε και η τελετή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως ήθελε και η Άννα Βαγενά, που το τελευταίο 1,5 χρόνο διακριτικά και κρατώντας χαμηλούς τόνους ήθελε να αντιμετώπιζε αυτό το πρόβλημα υγείας του Λουκιανού Κελαϊδόνη με έντονη διακριτικότητα. Δυσάρεστη η είδηση αυτή, δυσάρεστη αλλά έτσι είναι και η ζωή. Ναι. Έχεις το λευκό και το μαύρο, έτσι πάει η χαρά και η στεναχώρια, η αλήθεια και το ψέμα. Πριν μπούμε στα θέματά μας, θέλω μόνο να παρακολουθήσουμε μια συνέντευξη του Γιάννη του Στάνκογλου. Την είδα χτες και μου άρεσε πάρα πολύ.